Απόλυτα σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που φέρνει στο φως ο Κικαιώνας των αποκαλύψεων για τη φρίκη στο επίμαχο γυροκομείο των Χανίων, τη στιγμή που όλοι οι αρμόδιοι εποπτικοί φορείς δηλώνουν άγνοια είτε ότι ουδέποτε διαπίστωσαν παραβάσεις, ακόμη και υποψία κακομεταχείρισης. Τα στοιχεία φαντάζουν αμήλικτα. Εσείς πού το ξέρετε ότι είναι 64 θάνατοι? Από αυτό που ακούγεται. Σε μένα δεν ακούστηκε ποτέ τίποτα. Και όμως κανείς δεν φαίνεται να είχε αντιληφθεί τους μαζικούς θανάτους. Οι υπηρεσίες στη δικιά μας δεν καταγράφουν τέτοια περιστατικά. Είναι αλλώνων δουλειά. Αν μένω ασθενής αποβίωση με στη μονάδα, το πιστοποιητικό του εκδίδει ο γιατρός της μονάδας. Αν είναι στο νοσοκομείο ή εκτός μονάδος, από το νοσοκομείο αντίστοιχα. Επομένως, εμείς δεν έχουμε εικόνα από αυτό. Ο συνήγορος των ιδιοκτητών της μονάδας με παράστασή του σήμερα στον Άριο Πάγο εμφανίστηκε κατηγορηματικός ότι τίποτα από όσα καταγγέλουν οι πρώην εργαζόμενοι και συγγενείς των ηλικιωμένων δεν έχει συμβεί, επικαλούμενος στις κάμερες, ενώ μίλησε για εκβιασμό χαρακτηρίζοντάς τον ως κίνητρο για τις καταγγελίες. Έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες, γιατί υπήρχαν και υλικό από κάμερες που έχει κατασχεθεί, υπάρχουν επικοινωνίες, υπάρχουν τα πάντα. Και ζητάμε και την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών να δούμε ποιος και τι απειλούσε και ποιος και τι εκβίαζε. Όταν ο ίδιος κλήθηκε όμως να σχολιάσει τον πρωτοφανή αριθμό των νεκρών, δήλωσε άγνοια. Το θέμα των θανάτων είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή, διότι δεν έχω πρόσβαση στη δικογραφία. Εγώ το μόνο που γνωρίζω είναι ότι υπάρχουν 24 ληξιαρχικές πράξεις θανάτων που έχουν δοθεί από τον Δήμο Χανίων. Ο μέσος όρος θνησιμότητας για τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων αγγίζει το 30%. Στη μονάδα των Χανίων έφτασε το φρικιαστικό ποσοστό του 136%. Το ποσοστό εξαρτάται από τη βαρύτητα των περιστατικών που αναλαμβάνει κάθε μονάδα, αλλά ο μέσος όρος παραμένει να είναι 20%. Αν λάβουμε υπόψη τις δηλωθήσεις κλίνες που είναι 47, εγγίζει το 136,17%. Δεν είδαμε απολύτως μα απολύτως τίποτε μεμπτό. Έχω να πω ότι η μονάδα αυτή μαζί με μια άλλη μονάδα των Χανίων μπορώ να πω ότι είναι από τις καλύτερες της Κρήτης. Και όμως κανένας ελεγκτικός μηχανισμός δεν φαίνεται να είχε διαπιστώσει το παραμικρό. Ούτε μέχρι τώρα έχει υπάρξει μια καταγγελία η επώνυμη ή ανώνυμη στην περιφέρεια, στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας, για συνθήκες που δεν είναι ικανές και σωστές στην αντιμετώπιση του ηλικιωμένου. Πλήρη άγνοια για τη φρίκη στο γυροκομείο των Χανίων δηλώνουν ακόμη και σήμερα όλες οι αρμόδιες εποπτικές αρχές, καθώς όπως υποστηρίζουν δεν υπήρξε καμία επίσημη καταγγελία, ούτε καν υποψία. Τι άλλα θέματα που έχουν σχέση με συμβολιογράφους, που έχουν σχέση με ψυχιάτρους που δίνουν χαρτί ότι ο ασθενής είναι καλά στην ψυχική του υγεία και μπορεί να υπογράψει συμβόλαιο ή οτιδήποτε άλλο όσον αφορά τον γιατρό ή όσον αφορά τους ασθενείς που πεθαίνανε, κανείς ποτέ δεν μου έκαμε καταγγελία. Η Περιφέρεια Κρήτης μέσω των υπηρεσιών της μόνο στην τελευταία έφοδο των αρχών, μετά τις καταγγελίες, διαπιστώνει μικρές υγειονομικές παραβάσεις. Η κατάσταση της υγείας των ηλικιωμένων δεν φαίνεται να είναι αρμοδιότητα των δικών της υπηρεσιών. Σε αυτή την δεν διαπιστώθηκαν συγκεκριμένες παραβάσεις σημαντικές, μόνο κάποιες παραβάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίες στην επόμενη επίσκεψη είχαν ήδη διορθωθεί. Και όμως το 2015 είχε ζητηθεί η σφράγιση της μονάδας για πολεοδομικές παραβάσεις, ενώ όπως αποκαλύπτει η συνήγορος δύο οικογενειών θυμάτων, η οποία επίσης έχει υποβάλει μήνυση για το θάνατο του πατέρα της, μιλά για συγκεκριμένη καταγγελία το 2010 στις αρχές, η οποία έκανε λόγο για κακοποίηση των ηλικιωμένων. Να μου αρνείσαι τη διαμετακομιδή, να μου διαβεβαιώνεις εγγράφως ότι χαίρει άκρας υγείας. Και όταν τον παίρνω με το ζόρι να πηγαίνω στο νοσοκομείο και να μου λένε ο πατέρας σου πεθαίνει, δεν μπορώ να το ανεχτώ αυτό. Και επίσης υπήρχε μια καταγγελία σε ανώτατες αρχές από το 2010 για τη μεταχείριση των ηλικιωμένων εκεί, η οποία δεν έτυχε ποτέ τη σωστή μεταχείριση. Η αρμόδια διεύθυνση της Περιφέρειας Κρήτης έστειλε σήμερα στο Υπουργείο Εργασίας όλα τα στοιχεία που έχουν ζητηθεί, αλλά και σαφή λίστα από ποιους έγιναν οι συγκεκριμένοι έλεγχοι. Σε όλα αυτά έχουμε απαντήσει γραπτά ποια ήταν τα κλιμάκια, πότε έλεγξαν και μεικτά κλιμάκια και τα κλιμάκια της αρχής διαφάνειας, καθώς και επίσης άλλα κλιμάκια.